Τα ρωσικά στρατεύματα έχουν στόχο να διασπάσουν την Ουκρανική άμυνα στον τομέα Κουπιάνσκ Λιμάν, στη γραμμή του βορειοανατολικού μετώπου, όπου έχουν ενταθεί μάχε, δήλωσε σήμερα ο διοικητή των χερσαίων δυνάμεων τη Ουκρανία. Σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, διακρίνεται ο στρατηγό ο Αλεξάνδρ Σίρσκι να συναντά στρατιώτε σε άγνωστη δασική τοποθεσία και να λέει μεταξύ άλλων πω οι μάχε στον βορειοανατολικό τομέα Κουπιάνσκ έχουν ενταθεί σημαντικά. Ο εχθρό προετοιμάζεται σοβαρά για επιθετικέ ενέργειε, συγκεντρώνοντα δυνάμει, λέει ο Σίρσκι στο βίντεο που αναρτήθηκε στην εφαρμογή ανταλλαγή μηνυμάτων Telegram. Ο κύριο στόχο είναι να διασπάσουν τα στρατεύματά μα που απομείνονται και να ανακαταλάβουν εδάφη μα, συμπλήρωσε. Ο Ουκρανικό στρατό απελευθέρωσε την πόλη Κουπριάνσκ και παρακείμενε περιοχέ πριν από περίπου ένα χρόνο, δίνοντα τέλο στη ρωσική κατοχή μετά την εισβολή που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022. Ωστόσο, οι ρωσικέ δυνάμει έχουν εξαπολύσει εκ νέου σφοδρέ επιθέσει στην περιοχή. Ο Ουκρανικό στρατό ανέφερε στην καθημερινή του ενημέρωση ότι οι μάχε μένονται κατά μήκο του Ανατολικού Μετόπου, ιδιαίτερα γύρω από το Κουπριάνσκ και κοντά στην Απτίβκα και Μαρίνκα στην περιοχή του Ντονιέτσκ. Η Ρωσία ξεκίνησε την επίθεση γύρω από την Αβδίβκα την περασμένη εβδομάδα και οι μάχε εκεί ήταν έντονε. Η Αβδίβκα, μια στρατηγική σημασία πόλη που διαθέτει μια μεγάλη μονάδα παραγωγή οπτάνθρακα, βρίσκεται στα βόρεια περίχωρα του Ντονιέτσκ, πολλά από τα οποία έχουν καταληφθεί από ρωσικέ δυνάμει. Αξιωματούχοι στο Κίεβο έχουν δηλώσει επανειλημμένα ότι τα Ουκρανικά στρατεύματα διατηρούν τι θέσει του στα ανατολικά. Η Ουκρανική αντεπίθεση στο ανατολικό και νότιο τμήμα τη χώρα, που ξεκίνησε στι αρχέ Ιουνίου, δεν έχει αποφέρει μέχρι στιγμή τα προσδοκόμενα αποτελέσματα. Ο πόλεμο στην Ουκρανία θα μοιάζει παιχνιδάκι μπροστά στη σύγκρουση Δύση-Ρωσία. Ο Ρώσος πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε την Κυριακή πω εάν δυτικέ χώρε όπω οι ΗΠΑ επιθυμούν να μπουν σε πόλεμο με τη Ρωσία, τότε θα ήταν τελείω διαφορετική σύραξη από τη ρωσική στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία όπου την προέβησε τοποθετήσει σχετικά με τον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο και τι σχέσει Μόσχα-Πεκίνου σε μια συνέντευξή του με τη ρωσική κρατική Ρωσιά. Μιλώντα για την αντεπίθεση τη Ουκρανίας, ο Ρώσος ηγέτη δήλωσε πω απέτυχε ολοκληρωτικά. Ξέρουμε πω σε κάποιε ζώνες τη σύραξη η άλλη πλευρά ακόμη προετοιμάζει ενεργέ επιθετικέ επιχειρήσει. Το βλέπουμε να γίνεται και θα απαντήσουμε αντίστοιχα, τόνισε. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.